Πολλά και διάφορα. Καλησπέρα, μάλλον καλημέρα. Πολλά και διάφορα. Γυρνάνε, γεια σου Ασλαμά. Πάχινε, Ασλαμά. Ναι. Χιλιά έκανες. Πολλά γλυκά. Πολλά γλυκά. Πάρα πολλά γλυκά τελευταίους τρεις μήνες. Γιατί, ειδικά από μεγάλο Σάββατο μεσημέρι. Ναι. Μέχρι και σήμερα, δεν ξέρω τι έχω φάει σε γλυκά. Και τρία τσουρέκια μεγάλα τεράστια, ναι. Εκείνο το πέντε. Όταν λες γλυκά, τι εννοείς δηλαδή. Τι, γλυκά. Τι, να σου πω ότι έφαγα πια. Λοιπόν, ναι. Σήμερα έφαγα ένα παγωτό μηχανή στο Φρέτζιο. Ναι. Που δεν παίζεται, ναι. Το μηχανή στο Φρέτζιο. Ναι. Καλά, παγωτό. Κρέμα βανίλια. Θα φας και ένα παγωτό την εβδομάδα. Τα γλυκά πια είναι. Δεν το αναγλύνα όμως την εβδομάδα. Ναι. Έφαγα πριν δύο μέρες αρμενοβίλα το ελληνικό στις 8:30 το βράδυ. Αρμενοβίλα τι είναι. Αρμενοβίλ. Τι είναι αυτό. Άστο φίλε. Ωραία. Πήγαινε και φάει. Αρμενοβίλα το ελληνικό. Δεν τρώω γλυκά, δεν θα πω. Ναι, τυχερός, εντάξει. Α, γι' αυτό. Έφαγα προηγούμενη Κυριακή, ας πούμε, καμιά 6-7 μπεζέδες σαν τον μπεζέ. Ναι. Που είναι κόλαση. Δεν κάνεις την ηλικία μας να τρώμε. Ναι. Μετά τα 40 τόσο δεν κάνει. Ναι, 50 πάρε κάτι και τα λοιπά. Τζόρνταν, χαρούμενο σε βλέπω. Περάσαμε μαζί ωραία στα Γιάννητσά. Πήγαμε, είδαμε κόσμο. Μια πόλη η οποία έχει ζωή. Πραγματικά, από όσες επαρχιακές πόλεις γυρίσαμε με τον Τζόρνταν, κάνουμε τον Βανταφέρα. Έχει ζωή γιατί έπαιζε ο Πάουκ. Μην το. Είδε, το είδε εδώ. Είχαμε τελικό τσάμπιον. Τα Γιάννητσά φοβίζουν για τη ζωή του. Δεν πάμε στα Γιάννητσά να κάνουμε. Για κλαμπινγκ στα Γιάννητσά. Είσαι ένα μεγάλο κλαμπ στα Γιάννητσά. Λοιπόν, σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο. Σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχε χθες στο τελικό του Champions League. Λοιπόν, σήμερα είχε πιο πολύ κόσμο από ό,τι είχε χθες στο τελικό του Champions League. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι η καψούρα, η αγάπη, την αίσθηση από κοντά ο Κωστής. Σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ. Βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα ποδοσφαιρικό κίνημα και είναι ένα εργοστάσιο κερδών για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος. Είναι γεγονός. Πες το να το ξέρει όλο ο κόσμος. Λοιπόν, πρέπει να το δουν λοιπόν τον ΠΑΟΚ πιο σοβαρά. Πιο γραφικό. Οι ιδιώτες του ποδοσφαίρου, ειδικά αυτοί που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Μήρε, λοιπόν, όχι μήρε. Είναι μια αλήθεια. Μόνο σου μου είπες. Όντως είναι μεγάλο πράγμα ο ΠΑΟΚ για τη Βόρειο Ελλάδα. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, πάμε. Κοίταξε. Μην το ξεχάσω. Τώρα το λέω. Έχει χαιρετισμό από την Ελένη που σε ακούει και μας βλέπει. Που είναι αριανά και άρρωστο και δουλεύει στο ελληνικό. Αριανά και άρρωστο, δεν ξέρω. Σα βλέπω, λέει, αν το ξεχάσει, θα πάω στο τρόκραξ. Νόμιζα ότι σε ξέρει προσωπικά, αλλά δεν έχετε μιλήσει ποτέ. Στο ελληνικό σταθερά σε ακούει. Με τη Στέλλα του Χριστίδη, τη γυναίκα, μου και. Τι κάνει εσύ ο κύριο Νίκο. Μια χαρά είναι. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει πολύ έξω. Βλέπει μέσα στους χορηγούς. Και ήταν με τον, είμαστε με τον Γιώργο προχθές στη ταινία, στο ντοκιμαντέρ του της Νότιχαμ. Με τον Πάρια Γκλάφ. Και είδαμε τον Νότιχαμ Μάικ την πεντάδα. Φίλος μου ήταν ο κουνιάδος του Χριστίδη, ο οποίος πέθανε, ο Γιώργος ο Τσακίρης. Όλοι οι φίλοι σου. Φερνάντο Σάντο, Νότιχαμ. Λοιπόν, τον παίρνει με την Νέκη. Ναι, και το Βέγγε. Και το Βέγγε, ετοιμάζεται. Λοιπόν, handball, λέγε.